Κρήτες, παλιότερα στο Βυζάντιο, προστατεύανε τα άκρα του Βυζαντίου από τους εχθρούς. Και έτσι και εμείς επιλέξαμε την ονομασία Κρήτες με ήττα, για να προστατεύσουμε την παράδοση που είναι σε μια λεπτή γραμμή το παλιό με το νέο. Και προσπαθούμε και εμείς από τη δικιά μας μεριά να βάλουμε τα παιδιά όσο μπορούμε με σεβασμό σε όλο αυτό το κομμάτι της κριτικής παράδοσης, που είναι πολιτισμός πάνω απ' όλα, έτσι, σεβασμός σε αρχές και όλο αυτό το κομμάτι, με τη βαριά λέξη που ονομάζεται παράδοση. Ο σκοπός μας είναι όλα τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, να αγαπήσουν το χορό, να αγαπήσουν τη μουσική, την Κρήτη την ίδια, και μέσα από εκεί μπορούν να ανακαλύψουν και πολλά άλλα πράγματα που περιέχει όλο αυτό το κομμάτι που είπαμε, τον πολιτισμό. Όλοι οι μαθητές μας, μικροί, μεγάλοι, έρχονται και εκτός Ελλάδος και εντός και εκτός να μάθουν τι σημαίνει Κρήτη. Είναι η Ανογιανή Φορεσιά. Η Σφακιανή έχει τη φούστα, η Ανογιανή έχει το κόκκινο πανί. Αυτή η φορεσιά είναι κατεξοχήν στο Αργαλιό, είναι η γιαγιά μου και η ποδιά και τα ασπρόρουχα όπως ήταν παλιά. Έχει το ζυπόνι, η Φάντη και η Ζώνη βέβαια. Και φυσικά το μαντίλι και τα κοσμήματα που δεν λείπανε. Είναι κληρονομιά από την προγιαγιά μου, Ζαφυρένια Βρέτζου τη λέγανε. Από το 1910 πήγαινε από γενιά σε γενιά, λέγονται κουβαρωτές καμπάνες. Είναι τα γνήσια παραδοσιακά της Σάρτζας. Αυτά φορούσαν εδώ στα Νόγια για καλά. Και αυτό που φοράω στο στήθος, στο μπέτι μου, είναι η κολαΐνα. Λέγεται κολαΐνα με σταυρό, και αυτά είναι οι μαμουντιέδες. Η παράδοση πάντα ενώνει, έτσι είναι και στα μαθήματα, βλέπουμε πολλά παιδιά, πιανόμαστε χέρι-χέρι και ερχόμαστε κοντά, μας δένουν τα ίδια πράγματα. Γινόμαστε ένα.